Μια αποτύπωση με ιστορική, νομική και ιατρική, εκτός από θεολογική προσέγγιση για τη δημόσια διδασκαλία του Ιησού, τη δίκη, την καταδίκη του, αλλά και το μαρτύριο της Σταύρωσής του, επιχείρησαν να κάνουν οι καλεσμένοι της εκπομπής Αντιθέσεις. Το Ισραήλ μιλάει για ένα αναμενόμενο ηγέτη, βάζομαι εισαγωγικά στις λέξεις, ο οποίος ηγέτης θα οδηγήσει στην ουτοπία για τον πληθυσμό, αλλά δεν καθορίζει με μοναδικό τρόπο την ηγεσία του. Τη μια τον αντιλαμβάνεται ως γιο του Δαβίδ, την άλλη τον αντιλαμβάνεται ως γιο του παλαιού των ημερών, την τρίτη τον αντιλαμβάνεται ως σκλάβο έτοιμο να θυσιαστεί για το καλό του λαού. Δηλαδή, ανάλογα με τις εμπειρίες τις ιστορικές που έχει το λαός του Ισραήλ, προσαρμόζει το Μεσσία. Και αυτός ο προσαρμοσμένος Μεσσίας, ξέρετε πόσο θετικά λειτουργεί στο να μπορούν πολλές κοινωνικές ομάδες ταυτόχρονα να συγκεντρώσουν τα βλέμματά τους στον πραγματικό Μεσσία, δηλαδή τον Χριστό, και να τον αντιληφθούν ως αυτός είναι ο Μεσσίας. Ο λόγος που εκδιώχθηκε ήταν ακριβώς γιατί χτύπησε το ιερατείο συγκεκριμένα θρησκευτικά σχήματα, ουσιαστικά χτύπησε τη θρησκεία τους, γιατί τους είπε ότι Θεός είναι ο ίδιος, όχι αυτό που πίστευαν, αλλά με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, μέσα από διατάξεις, οι οποίες ήταν κάποτε του Μωυσή, αλλά αυτοί είχαν φτάσει στις 260 απαγορεύσεις, πολύ συγκεκριμένες όπως τους συνέφεραν. Ήταν τελικά δίκη η σύναξη στα σπίτια του Άννα και του Καϊάφα? Επιτρεπόταν να δικάσει Εβραίο για θρησκευτικό αδίκημα ο Ρωμαίος προκουράτορας Πιλάτος? Εδώ έχουμε μία σύλληψη από στρατιώτες του ναού, δηλαδή Εβραίους στρατιώτες. Καμία δουλειά δεν έχουν οι Ρωμαίοι στο όρος των Ελαιών. Μία οδήγηση ενός Μεσσία στο σπίτι του Άννα και συνεχεία στον Καϊάφα. Δεν είναι χώρος δικαστηρίου. Τι έχουμε όμως? Έχουμε μία ομαδική ανάκριση. Και ακριβώς όπως το Συμβούλιο, το δικαστικό σήμερα στην Ελλάδα, αποφασίζει να παραπέμψει όχι την υπόθεση στο δικαστήριο, εκεί αποφασίζεται να παραπέμφθει η υπόθεση. Αυτό είναι παράνομο. Είναι εξορισμού παράνομο σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Δεν μπορεί αλλόθρησκος να δικάσει για θρησκευτικό αδίκημα Εβραίο πολίτη. Τον πηγαίνουν στον Πιλάτο έτσι ώστε εκείνος να πάρει την ευθύνη, λέγοντας ότι είναι καθαρά πολιτικό το θέμα. Οι προσκεκλημένοι της εκπομπής αναφέρθηκαν και στο μαρτύριο της Σταύρωσης και όσων προηγήθηκαν, επιχειρώντας να συνδέσουν με ιατρικούς όρους τις αναφορές στα Ευαγγέλια που περιγράφουν το μαρτυρικό τέλος του Ιησού πάνω στο Σταυρό, που οδήγησε στο φως της Ανάστασης. Πήγαινε κατευθείαν στη Σταύρωση ο κατηγορουμένος. Δηλαδή υπήρχε μια ολόκληρη διαδικασία μετά το μαστίγωμα που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γινόταν πάντα με ένα ειδικό μαστίγιο που υπήρχε την εποχή εκείνη, που ονομαζόταν Φραγγέλιο, το οποίο αυτό ήταν ένα μικρό μαστίγιο, το οποίο είχε όμως δέματα από βόδι, από μοσχάρι, τα οποία όμως στις άκρες τους είχαν ή κόκαλα ή σφαιρίδια, τα οποία αυτά όταν φτάνανε στο ανθρώπινο σώμα με τη δύναμη που φτάνανε, αποκολούσαν τις άρκες. Λέγεται βέβαια ότι για αυτούς που ακολουθούσε η Σταύρωση ήταν κατά τι λίγο πιο... Όχι τόσο βαριές το μαστίγωμα, έτσι ώστε να καταφέρει να κουβαλήσει το σταυρό και να φτάσει να γίνει σταύρωση. Το πλήθος δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, στο συλλογικό ασυνείδητό του, είχε ότι αυτή η βάρβαρη, τρομακτική τελετή η οποία έβλεπε, ήταν τελετή. Το τεκμηριώνει με ένα μοναδικό τρόπο Μυρσαία Ηλιάδη, ένας Ρουμάνος εθνολόγος, ο οποίος αποδεικνύει ότι η λέξη ιερό στις ινδοευρωπαϊκές τουλάχιστον γλώσσες ετυμολογείται με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ρίζα, με τη λέξη τρόμος. Γιατρικά, αν μπει το καρφί μέσω της παλάμης, δεν μπορεί να στηρίξει το ανθρώπινο σώμα. Άρα δεν γινόταν να βάλουν εδώ τα καρφιά, όπως είναι σε πολλές εικόνες της εκκλησίας μας. Το καρφί έμπαινε αναγκαστικά στη μεσότητα της καρπίας χώρας. Η αλήθεια είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, όχι τα άλλα, το Μάρκος λέει ότι όταν πήγαν την επόμενη μέρα ζούσαν οι δύο κακούργοι. Ο Κύριος είχε πεθάνει. Βέβαια με αυτό που λέει η κυρία Ράζου είναι πολύ λογικό να έχει πεθάνει. Ο Ευαγγελιστής γράφει ότι έπεσαν από τα σύννεφα που πέθανε τόσο γρήγορα, οι άλλοι δύο δεν είχαν πεθάνει και ακριβώς
τους έσπασαν, κατέριξαν αυτόν τα σκέλη, τους έσπασαν τα πόδια, για να μην μπορούν να σηκώνονται και να παίρνουν αναπνοή όσο μπορούσαν. Αυτό που μας είπε η κυρία Ράζου. Αυτό που είπε, συμφωνεί απόλυτα με αυτό. Άρα μάλλον οι δύο κακούργοι δεν είχαν τα καρφιά, αλλά την ασφυξία. Αυτό που έγινε είναι ουσιαστικά το πιστοποιητικό θανάτου του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, αν οποιοδήποτε είχε αμφιβολία, αν πέθανε ή δεν πέθανε, αν επιβίωσε ή πώς επιβίωσε, με μία λόγχη δύο μέτρων πόσο ήταν, κανείς δεν θα επιβίωνε. Το χριστιανισμό, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα και κοιτάζοντας μια εποχή μετά από 2.000 χρόνια, αντιλαμβανόμαστε ότι τον γέννησαν όλοι οι πολιτισμοί πριν την εποχή του. Τα 33 χρόνια είχε όλη τη φθαρτότητα τη δική μας και να είναι ακριβώς ταιριαστός με εμάς. Η Ανάσταση μετά δείχνει το δώρο για το οποίο έγινε άνθρωπος. Η πλήρης Ανάσταση, αυθαρτοποίηση.